Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι μια γιορτή της Ορθοδοξίας. Εδώ πάνω στο πανέμορφο κάστρο της Ναυπάκτου γιορτάζει το κάστρο, γιορτάζει Ναύπακτος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και σε όλους. Και με την ευκαιρία που ανεβήκαμε εδώ με τον Δήμαρχο, με τον Περιφερειάρχη, με τους Δημοτικούς Συμβούλους, με πολύ κόσμο, κρατήσαμε βέβαια τις αποστάσεις. Μάθαμε για τον προφήτη Ηλία από το Σεβασμιότατο. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ ευτυχής που προχωράνε τα έργα της αναστήλωσης του τείχους του κάστρου, από ό,τι ενημερώθηκα από την αρχαιολογική υπηρεσία από την κυρία Βικάτου. Από ό,τι μου είπε και ο Περιφερειάρχης, έχει ρίξει τη σκιά του πάνω από το κάστρο, που μπορεί να γίνει ένας πόλος ανάπτυξης για την Ναυπακτία. Είναι μια πανέμορφη μεριά και η προσέγγιση της με τη θάλασσα και το παλιό λιμάνι δίνουν στην Ναύπακτο, στην Ναυπακτία ολόκληρη, μια μοναδικότητα. Αρκεί να την εκμεταλλευτούμε. Ευχηθούμε χρόνια πολλά για την ημέρα, χρόνια πολλά για την αυριανή. Είναι μεγάλη η χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ και για να παρακολουθήσω τον εσπερινό παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη, αλλά και για το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο. Βρισκόμαστε στο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, μέσα στο κάστρο της Ναυπάκτου. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί όλη αυτή η παρουσία του κόσμου και η αγάπη με την οποία αγκαλιάζει το συγκεκριμένο έτσι, γεωγραφικό σημείο, δείχνει πόσο μέσα στην καρδιά του έχει ο πολίτης της Δυτικής Ελλάδας, ο πολίτης της Ναυπάκτου, αυτό το συγκεκριμένο σημείο, αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Αν μη τι άλλο λοιπόν, είναι προτεραιότητα τόσο φαντάζομαι και για τη Δημοτική Αρχή, όσο φυσικά και για την Περιφερειακή Αρχή, αλλά και το έχουμε θέσει και ενώπιον των αρμόδιων του αρμόδιου Υπουργείου, του Υπουργείου Πολιτισμού. Ποιο ο σκοπός της ανάδειξης αυτού του σημείου, του κάστρου της Ναυπάκτου, ένα σημείο που μπορεί πραγματικά να δώσει έναν άλλο χαρακτήρα σε ολόκληρη την περιοχή. Με την ευκαιρία της σημερινής εορτής του προφήτη Ηλία, που γιορτάζει πρωτίστως το κάστρο, είναι ταυτισμένη η γιορτή με το κάστρο, γιορτάζει και η Ναύπακτος. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους Ναυπάκτιους, απανταχού και εντό κατοίκους μόνιμους. Και με την ευκαιρία αυτή να πω ότι και χαίρομαι που βλέπω ότι οι εργασίες στο κάστρο το επόμενο διάστημα θα ενταθούν. Είναι ένα μνημείο σημαντικό το οποίο πρέπει να τύχει της προσοχής όλων των αρμοδίων αρχών. Και αυτό συμβαίνει ήδη. Έχει καθαριστεί μεγάλο κομμάτι των τειχών από δέντρα. Αυτό θα συνεχιστεί. Ήδη το κάστρο είναι ανοιχτό και επισκέψουμε και τα απογεύματα. Μια πολύ σημαντική πρόοδος. Έχουν να συμβούν πολλά με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα ξεκινήσουν σημαντικά έργα αναστήλωσης των τειχών και νομίζω ότι αυτό το περίοπτο μνημείο, μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, θα ανακτά και θα αποκτά τη θεσπόζουσα θέση που του αξίζει.